ακούσουμε μπουζούκια και όμορφες παιδιές. Γένια μούλα, δεν γυαλώ. Γυαλώ, γυαλώ. Στα λιμάνι, αγάπη μου γλυκιά. Για το πασά λιμάνι και για τη γειτονιά. Έλια μόλα, έλια λό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, Ρεμπέτικο Βεράνι. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Μπάμπι Τσέρτο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στην Άντια Καραγιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σταύρο μου. Καλώς μας ήρθατε, καλώς μας ήρθατε. Θα ακούσουμε σήμερα Κανταδόρικα Ρεμπέτικα και θα μάθουμε την πορεία σας μέσα στο ρεμπέτικο τραγούδι, την καριέρα σας, την αναβίωση και έχουμε πολλά νομίζω να πούμε. Είδομεν. Θα δούμε. Γιάννης Τσέρτος στα πλήκτρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου Σταύρο, καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Έτοιμος για όλα? Για όλα, για όλα. Τι ωραία. Κώστας Ζαριδάκη στο μπουζούκι. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά? Όλα τέλεια. Εντάξει τότε. Θοδωρής Ξυντάρης. Πάλι καλά, Χριστέ μου, πάλι καλά. Είπατε τα ποσοστά πάλι, αυτή την φορά. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Πολύ σας πήρα. Και στο Αντώνης γυρνάω, αλλά τέλος πάντων. Το ξέρουμε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Μάνος Γρισμπολάκης. Με το διακριτικό σου όργανο, πάντα χαρούμενος. Τι ωραία. Αντώνης Ξυντάρης. Εδώ, βασική συνοδοιπόρη σε αυτό το ταξίδι. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την αναβίωση του ρεμπέτικου μετά τη δικτατορία. Ναι, δεν έγινε τελείως ξαφνικά θα έλεγα, γιατί υπήρχε από πριν υποβόσκουσα μια κατάσταση, κυρίως από το Πολυτεχνείο με Παναγιώτη Κουνάδη και πολλούς άλλους συλλέκτες του ρεμπέτικου, που άρχισαν να συλλέγουν, γνώσα τον Μάρκο, τους παλιούς ρεμπέτες, και επί δικτατορίας βγήκαν πολλοί από τους παλιούς και έπαιξαν, ο Μπαγιαντέρας, ο Καλφόπουλος, ο Γενίτσαρης και πολλοί άλλοι. Εγώ το 1974 εισήχθη στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο παραμένω, μάλλον θα με διαγράψουν τώρα. Γι' αυτό με βλέπεις και είμαι λίγο νέος. Δεν μου πεις προηγουμένως. Ναι. Νόμιζα ότι είσαι εξεταστική γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, η πρώτη περίοδος ήταν με τα επαναστατικά, τα Ντάτικα, Θεοδωράκης, λόγω της δικτατορίας. Σιγά σιγά όμως έγιναν πολλοί πυρήνες στις ταβέρνες γύρω από τα Εξάρχεια κυρίως. Εγώ έτυχε να συνδεθώ με την παρέα της Πάτρας. Στην Πάτρα σπούδαζε ένας συγχωριανός Μαΐμνητσος, τώρα Κώστας ο Τσιατάς. Δεν ήταν επαγγελματίας τότε, ο οποίος όμως ήταν φίλος με όλη την ομάδα της Πάτρας. Μεταξύ αυτού ήταν και ο Γιώργος Ξυντάρης. Ήταν στην Πάτρα, τον είχα γνωρίσει εκείνη την περίοδο. Εκεί ήταν ο Μπάμπης ο Κολλές. Εγώ γνώρισα τον Μαΐμνητσο πάλι. Είδες τι γίνεται, έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει οι καλύτεροι φίλοι μας. Οι άλλοι μεγαλώνουν. Το Χαψιάδη το Λευθέρι. Από τον οποίο ερχόταν, ας πούμε, από την Πάτρα, σταματούσε εδώ στην Αθήνα 2-3 μέρες για να πάρει το τρένο ή την συγκοινωνία να πάει στην Αλεξανδρούπολη και είχε πάντα κασέτες με άγνωστα ρεμπέτικα. Ενώ η Αθήνα ήταν Μάρκος, δηλαδή το κύκλωμα το δικό μου ήταν φανατικά στο Μάρκο Παμακάρη και μαθαίναμε Μάρκο, ο Λευτέρης ο Καψιάδης την πρώτη φορά που έγραψα κασέτες, με δύο κασετόφωνα τις έγραφα να φανταστείς, πρώτη φορά άκουσα το Θανάση Ευγενικό, Τζουανάκο, τις παλιές εκτελέσεις αυτές, ας πούμε. Και μετά συνδέθηκα και με το
το Μικρασιάτικο με τον Γιώργο τον Κάβουρα, με αυτούς τους τραγουδιστές, τον Ταλκά και τους άλλους. Άρχισα να αγοράζω δίσκους πολλούς, να παρακολουθώ εκπομπές που έκανε ο Κουνάτης και διάφοροι άλλοι στα ραδιόφωνα. Και από ένα σημείο και μετά το 76-77, το 75 άρχισα να παίζω μπουζούκι και σιγά σιγά μπήκα στις ταβέρνες και το Δεκέμβριο του 81 έγινα επαγγελματία στην ταβέρνα Οι Φίλοι στην Κυψέλη. Α, μάλιστα. Έτσι πέρασα από αυτό. Από το ρεμπέτικο χωρίς όμως θέλω να το πω αυτό, γιατί η Ελλάδα έχει μουσικές εξαιρετικές όλα τα είδη της, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψω και αυτά που ακούω τότε. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε έντεχνα σε εισαγωγικά, Κουγιουμτζή, Λοΐζο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανό και τέτοια. Ποτέ δεν σταμάτησε να ακούω και αυτά τα υπέροχα. Σιγά σιγά ανακάλυψα μέσα από το Σίμωνα τον Καρά και τα παραδοσιακά τραγούδια. Αγόρασα τους δίσκους του Σίμωνα του Καρά από το 75-76, Ειδονίδη, όλο αυτό το πλούτο της μουσικής. Και τότε σιγά σιγά άρχισα να παρακολουθώ και τα παραδοσιακά εκτός από την ιδιαίτερη πατρίδα μου που τα ήξερα από τους ταβέρνες, από τον πατέρα μας και τέτοια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η πορεία αυτή. Και εγώ είμαι, ας πούμε, της επόμενης κατά κάποιο τρόπο γενιάς από τον Γιώργο τον Ξητάρη, τον Αΐμνηστο τον Αγάθωνα, τον Κολέ κλπ. Εντάξει, θα τελειώσει και το πανεπιστήμιο. Για να μην ξεχάσω ότι η πρώτη κομπανία, η ρεμπέτικη κομπανία που έγινε μέσα στη Χούντα ήταν ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Αΐμνηστος Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Κοντογιάννης, που έκαναν τον πρώτο. Ο Μανώλης ο Δημητρινάκης, που έκαναν τον πρώτο δίσκο με τα ρεμπέτικα. Όμως θέλω να πω ότι, παρότι εμείς τότε με τις επανεκτελέσεις είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην αρχή, είμαστε πολύ φανατικοί, τη μεγάλη όθηση, κατά την άποψή μου, στον πολύ κόσμο, γιατί στα ταβέρνες γινόταν χαμός με τα ρεμπέτικα και στα πανεπιστήμια. Την έδωσε ο δίσκος του Ταλάρα, ο διπλός δίσκος, 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, το 76, που πούλησε 600.000. Μάλιστα. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ξαναποενοχοποιήθηκε λίγο αυτό το τεράστιο μουσικό είδος. Νάντια, να πούμε ότι έχεις δουλέψει και με τον Ταλάρα, τον Γιώργο. Μπίθη Κότσι, Μαρινέλα. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα σαν λαϊκή τραγουδίστρια με την ευρύ έννοια και παραμένω έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ αυτό το υπέροχο μουσικό έτσι είδος που λέγεται ρεμπέτικο τραγούδι, που είναι το λαϊκό τραγούδι των πόλεων, να το πω έτσι. Και να πούμε ότι τραγουδά τα πάντα. Νησιώτικα, παραδοσιακά. Παραδοσιακά, ναι, ρεμπέτικα. Η ελληνική μουσική είναι πολύμορφη, ποικιλόμορφη και πολύ σπουδαία. Οπότε έχει πάρα πολλά είδη. Εγώ καταπιάνομαι με αυτά, όπως και ο αδερφός μου βέβαια. Καταπιάνομαι και προσπαθώ έτσι με κάποια πιστότητα να μην προδίδω το κάθε είδος ελληνικής μουσικής. Δεν το κάνεις σίγουρα, στο λέω. Να πω βέβαια ότι μπήκα λίγο μέσα στην αγάπη για το ρεμπέτικο, όπως και για την παραδοσιακή μουσική, όταν πήγα το 1988 στην περίφημη σχολή λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του αείμνηστου σαντουρίστα και δάσκαλου του Αριστίδη Μόσχου. Mm-hmm. Όπου εκεί πραγματικά μαγεύτηκα με όλους τους μουσικούς, τους σολίστες, λαϊκούς και παραδοσιακούς. Και από εκεί και πέρα δηλαδή άρχισα να γνωρίζω τις πρώτες εκτελέσεις, τα ρεμπέτικα τραγούδια και στην παράδοση. Από βέβαια. Ό,τι κατάλαβες τώρα, μια δεκαετία πριν που της έλεγα εγώ και την έπειτα, δεν μ' άκουγε καθόλου. Δεν μπορούσα δηλαδή να το εγκληματιστώ πολύ. Ξέρεις γιατί? Γιατί ήμουνα με πολύ σπουδαίους Έλληνες τραγουδιστές και δημιουργούς. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρουμε. Γιατί όχι. Δηλαδή, ας πούμε, το Στράτο Διονυσίου, με το Γιάννη Πάριο, με τον Τόλι Βοσκόπουλο, με τη Μοσχολιού, με τον Κόκοτα, με τη Μαρινέλα, με Γιώργο Ζαμπέτα, με Μιχθοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Νικολόπουλο, Ακυπά. Απλά πράγματα. Μητροπάνο, Μητσιά, τι να πω τώρα. Δεν υπήρχε χώρος. Με είχαν στο πλάι τους όλοι αυτοί και τους λατρεύω και τους θυμάμαι πάντα καθημερινά γιατί πήρα πάρα πολλά. Μετά όμως από το 89 που μπήκα σε αυτό το άλλο πολύ, πώς να το πω, πολύ πιο ουσιαστικό έτσι κλίμα στο τραγούδι, άρχισα να μελετάω και την ελληνική μουσική. Και μελετάω ακόμη. Και από το 1994 προς 1995 βρεθήκαμε μαζί με τον αδερφό μου και τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα είμαστε μαζί και πιστεύω. Εντάξει, έδωσε και όμορφα. Έβαλε και ένα σποράκι ο αδελφός σου σε όλο αυτό, πιστεύω. Έβαλε πολύ μεγάλο, όχι απλά. Τέλεια. Και θεμέλιο ισχυρό για μένα. Τι θα ακούσουμε? Ναι. Θα παίξουμε ένα τραγούδι, θα παίξω κι εγώ λίγο μπουζούκι. Αμέ. Είναι το Εσούρωσα και απόψε του Σπύρου Περιστέρη, το τραγούδισε ο Χατζηχρήστος, ο Απόστολος Χατζηχρήστος με τον Παπαϊωάννο. Αυτό το τραγούδι ήταν από τα πιο αγαπημένα, από τα πρώτα που έμαθα. Και το έχω βάλει και σε ένα δίσκο πριν από χρόνια και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έπαιξα και στο δίσκο
Μπουζούκι σε αυτό το τραγούδι. Τέλεια. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Μου, α πούμε αυτό λοιπόν. Εσούρωσα κι απόψε ήρθα πάλι να σου πω, εσύ κι αν δεν με θέλεις εγώ πάντα σ' αγαπώ. Εσύ κι αν δεν με θέλεις εγώ πάντα σ' αγαπώ. Εσούρωσα κι απόψε κι ήρθα πάλι να σου πω. Thank you.
ζουν τα χυλάκια σου. Καθώς το πάτη στα χαϊδεύει τα μαλάκια σου, τα χείλη μου θα σμίγουν στα χυλάκια σου. Τι κανταδόρικα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στην Αρκαδία. Αρκαδία. Την αγαπημένη μου Αρκαδία. Αμάν. Τα φιλιά μου Δάρα, Κάψια, Λεβίδη. Εμείς είμαστε δηλαδή, 50-55 χιλιόμετρα μετά στα Τρόπαια. Μάλιστα.
Από εκεί είσαι εσύ, από το... Όχι, δεν είμαι. Α, αλλά δεν είσαι, είσαι. Έχω κάνει εξορμήσεις πολλές προς τα εκεί. Ως ερωτικός μετανάστης. Όχι, όχι. Επειδή λέμε καταδόρυμα. Πουλί. γενικότερα η Αρκαδία μου αρέσει πάρα πολύ και η φύση της και ήταν και έτσι, ας πούμε, οι τελευταίοι παγανιστές. Α, το πας πολύ παλιά. Παγανιστικά τραγούδια. Μουσικές, αυτά βγάζει κόσμο. Στον Οβίδιο. Φουλ βγάζει κόσμο. Η Αρκαδία είναι όντως μαγευτικό μέρος. Εμείς γεννηθήκαμε στα Τρόπαια, ένα κεφαλοχώρι της Κορδινίας. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα μικρό αστικό κέντρο πριν από 50-60-70 χρόνια. Δηλαδή είχε πολλούς ξένους. Δηλαδή είχε εμπόρους, είχε δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Έγιναν τα έργα του Λάδωνα από τους Ιταλούς, δεκαετία του 50, το φράγμα του Λάδωνα και το εργοστάσιο. Οπότε υπήρχε κόσμος. Εγώ δηλαδή μεγάλωσα σε μια κοινωνία που στην ταβέρνα, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο και στην ταβέρνα άκουσα σχεδόν όλα τα τραγούδια της εποχής, εκτός από ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα δηλαδή με τις πρώτες εκτελέσεις. Ο πατέρας μου ήταν από τους ελάχιστους, ήταν φοιτητής νομικής το 1933, που ήξερε μερικά, το Χαρικλάκι, μερικά ρεμπέτικα. Οι υπόλοιποι ξέραν τις επανεκτελέσεις της δεκαετίας του 50 και του 60, μερικές καλές, ορισμένες κακές. Όλα όμως τα είδη, τα άκουσα και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής, τα ελαφρά της εποχής, εγώ τους αναρκετά, ας πούμε. Εκεί προμεγαλώσαμε. Στο σχολείο εγώ υπήρξα και επειδή έψαλαν, ο πατέρας μας έψαλαν και όλοι οι θείοι μου ψέλνανε. Και έμαθα από μικρός λίγο να ψέλνω. Δηλαδή συνήθως οι ψάλτες στα χωριά αυτά πιο πολύ τραγουδάνε παρά ψέλνουν. Γιατί εγώ μετά όταν ήρθα στην Αθήνα και άκουσα τους ψάλτες στη Μητρόπολη Αθηνών, σταμάτησα. Ναι, δεν τραγουδάνε. Δεν το ξανακούμπησα το είδος. Γιατί είναι πολύ ειδικό και ωραίο. Και έτσι λοιπόν έμπλεξα με τη μουσική, σπούδασα λίγο έτσι 6 μήνες πιάνο, αλλά μου είχε βάλει τις ώρες όταν έπαιζα μπάλα γιατί το ποδόσφαιρο ήταν πάνω απ' όλα εκείνη την περίοδο. Δεν βόλευε. Η Νάντια σπούδασε όμως, θα σας τα πει καλύτερα η Νάντια για τα δικά της. Στα Τρόπαια είχαμε παράρτημα του ελληνικού οδείου, mm-hmm. όπου αρχίσαμε εκεί περίπου στα 11. Εγώ ξεκίνησα ακορντεόν, πήγα μέχρι και την Ανωτέρα. Ο Μπάμπης με το πιάνο είπε κάποια στιγμή το παράτησε κτλ. Οπότε και από τους γονείς που είχαν πολύ ωραίες φωνές, αλλά και από τα σόγια. Και γενικά στις μικρές κοινωνίες όλοι τραγουδάνε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μας κόλλησε αυτό μέσα. Μικρόβιο υπήρχε. Ναι, αυτό. Και στο σχολείο πρωτοστατούσαμε. Ναι, βέβαια. Και στα θεατρικά και στις μουσικές εκδηλώσεις και γενικότερα σε ό,τι είχε σχέση με την τέχνη, ναι. Τι ωραία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πήγα και 1,5 χρόνο περίπου στη δραματική σχολή του Γιώργου του Μπέλου στην Πλάκα. Να τα μας. Τρίζε καρέκλα. Το παράτησα. Ασχολήθηκα με το τραγούδι και έμεινε στη μέση. Κακός βέβαια, πολύ κακός. Ο Αντώνης θέλει να γίνει ψάλτης, ξέρω. Ναι, ανέκαθεν. Θέλω να πω ότι μνημονεύουμε σε όλες μας τις εκπομπές έως τώρα τον πατέρα μας, γιατί εντάξει, αυτός μας μίλησε, αλλά να πούμε ότι και η μάνα μας είναι από τα Τρόπαια. Σύμπτωση, βέβαια. Και είναι σόι. Και είμαστε συγγενείς με τα ξενταράκια. Είμαστε σόι. Η ευγενία που μπορεί να είμαι και λίγο υπεύθυνος εγώ που γνώρισα τον πατέρα τους, γιατί... Εσύ το έκανες αυτό, κάναμε παρέα εδώ με τα ρεμπέτικα. Ωραία, μπράβο. Ωραία, φερθήκατε στη μάνα. Ιστορία, ωραία, φερθήκατε στη μάνα. Δεν τους έκανα προξενιό. Ρεμπέτικη ιστορία στην Ιπποκράτους με τον Παύλο και τέτοια. Η ευγενία, ο πατέρας ευγενίας, είχε μία ταβέρνα. Εγώ δηλαδή, οι γυναίκες δεν χρόνιζαν στις ταβέρνες. Οι άντρες και τα παιδιά, εγώ μεγάλωσα στην ταβέρνα του Γιαννίτσα. Θοδωρής Γιαννίτσας, έχει το όνομά του. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν παίξαμε τα μπουζούκια μας, τα γλέντια μας, από 16-17 χρονών δηλαδή. Είμαστε, μεγαλώσαμε στην ταβέρνα. Και στο χωριό έχουμε πάει δύο φορές, φαντάσου. Που είμαστε η ντροπή της Στέπας. Ναι, δηλαδή και ο παππούς, φαντάσου, ερχότανε. Σαν γνήσιο ταβερνιάρη, ερχόταν στο μαγαζί στη Σκόπελο και βοηθούσε μέσα την κατάσταση. Δηλαδή, σαν εικόνα το θυμάμαι να καθαρίζει σκόρδα. Ναι. Βοηθούσε όσο μπορούσε. Τις δύσκολες δουλειές. Τα χαμόγελα που βλέπετε είναι της μάνας τους. Όχι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Γιατί και εγώ και εγώ. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί τους αγαπώ και τους δύο. Οπότε τα φιλιά μας πάλι. Λόγω εντοπιότητας θα πάρουμε το μέρος. Γιάννη. Πας καθόλου. Εγώ πηγαίνω, ναι, τακτικά. Ε? Όχι είναι... πολύ, αλλά τα τελευταία χρόνια πιο τώρα. Είναι η ξεκούρασή σου, είναι η απομόνωση, τι είναι. Εγώ επειδή έχω δύο χωριά,
Το προσπαθώ να τα μοιράζω λίγο. Λίγο στο Καρπενήσι, λίγο στην Αργαδία. Άτυχος, ρε φίλε. Δηλαδή, άσχημα χωριά έχεις. Δεν τι θα μας παίξει. Δεν έχει θάλασσα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Να. Ό,τι έχουμε θέλουμε να το ανάποδο συνήθως. Θα παίξω άλλο ένα τραγούδι εγώ. Αμέ. Και θα σας ζαλίσω πάλι μετά, μάλλον. Όχι, θέλουμε. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου. Το Νυχτοπούλι. Ήταν από τα παίζω αυτά, ήταν από τα πρώτα που έμαθα να παίζω. Είναι και απλά τραγούδια, ήταν πάρα πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια. Το Νυχτοπούλι, λοιπόν. Άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι λίγο βιωματικό το τραγούδι αυτό. Βιωματικό. Ναι. Θα μας πεις τίποτα καλό ή να προχωρήσουμε στο επόμενο. Θέλεις να χωρίσω, φίλε, τι. Όχι, εντάξει. Είναι... Το τραγούδι αυτό το άκουγα για την ίδια κοπέλα, όταν δεν πηγαίναμε καλά, ας πούμε. Αλλά τώρα είμαστε μια χαρά, εντάξει. Α, γλυκούλη μου, γλυκούλη. Και το άκουγα τότε, ναι. Anyway, εντάξει, πέρασαν τώρα. Αλλά έχει ξεκινήσει και έγινε πια βιωματικό το τραγούδι αυτό και το ακούω διαφορετικά και το λέω διαφορετικά. Μάλιστα. Κοίτα, έτσι όπως βγάζω λαβράκι, με βλέπω το χρόνο σε μεσημεριανό. Λοιπόν. Δεν γίνεται σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Ο καθένας βρίσκει κάτι. Αυτό δεν γίνεται να μην κάνεις μια αναφορά. Βέβαια. Ποιο είναι το επόμενο? Το Ρομάτζο μας. Το Ρομάτζο μας. Γιώργος Μητσάκης. Γιώργος Μητσάκης, ναι. Και στην πρώτη εκτέλεση ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1958, παιδιά. Thank you.
σε χάσω πρέπει να πεθάνω. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ. Δεν μπορώ αλλιώτικα να κάνω. Πονεμένο τραγούδι. Ρομάτζο είναι αυτό. Μα πονάνε τα ρομάτζα, πονάνε. Δεν ήταν πολύ για καντάδα αυτό, ήταν. Όχι, ήταν μόνο αυτό. Αλλά ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη του 1938 στη Φρεατίδα Ξενυχτώ. Με το Θανάση Ευγενικό που είχα πει προηγουμένως, ένα εξαιρετικό τραγουδιστή που τραγούδισε και δημοτικά ωραία. Ο οποίος δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά θεωρώ ότι ήταν από τους επίπεδου Τσουανάκου, ας πούμε. Yeah. Μπορεί και σε μερικά και πιο καλός. Και να πούμε και για αυτόν τον αδικημένο συνθέτη, ο Στέλιος Χρυσίνης ήταν τυφλός, κιθαριστής, μαέστρος σε εταιρείες μέχρι τη δεκαετία του 50 και του 60 και έχει γράψει και εξαιρετικά τραγούδια, αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι μένουν άγνωστοι στην Ελλάδα. Ένα από τα ωραία τραγούδια του 38 είναι αυτό το τραγούδι. Ζω και μεθώ κάθε βραδιά για μια κουκλίτσα που δαμέ στη Φρεατίδα. Δεν ησυχάζω και μεθώ κάθε βραδιά για μια κουκλίτσα που δαμέ στη Φρεατίδα. Σκεφτώ,
και τώρα πλέχτηκα καλά μέσα στα δίχτυα και με έχει κάνει να το ρίχνω στο λιωτό και τον καημό μου το περνώ με τα ξενύχτια και με έχει κάνει να το ρίχνω στο λιωτό και τον καημό μου το περνώ με τα ξενύχτια. Στη φρεάτιδα κάθε βράδυ ξενικώ γιατί για εκείνη στην καρδιά βαθιά πονάω. Στη φρεάτιδα κάθε βράδυ ξενικώ γιατί για εκείνη στην καρδιά βαθιά πονάω. Κρίμα, κρίμα να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι. Αυτά είναι. Τα πιο ωραία τραγούδια είναι το ανεκπλήρωτο έρωτα. Τι καημός. Αυτός που τα γράφει τι περνάει. Και στα δημοτικά ακόμα, που είναι ακόμα πιο έντονα, και στα ρεμπέτικα. Μάλιστα. Θοδωρή μου, τι κάνεις εκεί. Γεια μας. Να τα μας. Σε πιάσαμε. Σε πιάσαμε. Μου έλεγες πριν έρθουν εδώ οι υπέροχοι άνθρωποι τις συνεργασίες που έχουν κάνει και πόσο μεγάλες συνεργασίες με πολύ γνωστά ονόματα. Ναι. Να τις ξαναπούμε εδώ, να τις μάθει και ο κόσμος. Λοιπόν, μικρός όταν ήμουν έβλεπα τα βιντεάκια και τώρα πια υπάρχουν αυτά τα βιντεάκια που είναι ο πατέρας μας με το θείο μας, μπορώ να το πω, που έχουν πει δύο τραγούδια στα... Η ανάμνηση στιγμών ελκυστικών. Ακριβώς, ακριβώς. Η μία ήταν η Αρχόντισσα και το δεύτερο τραγούδι... Πώς? Χατζηκυριάκιο. Χατζηκυριάκιο, ναι. Ήταν αυτά τα δύο τραγούδια και ήταν τρομερό ντουέτο. Για το Χατζηκυριάκιο και για τον Άγιο Νίλο. Εντάξει, να πω ότι ας πούμε η πρώτη μου μεγάλη συνεργασία ήταν με τον Πάπη τον Κολέ, το 84. Ο δεύτερος σταθμός για μένα ήταν η συναντησή με τον Αριστίδη τον Μόσχο. Ενώ η Νάντια και όλοι οι φίλοι μουσικοί ήταν στο Μόσχο, εγώ δεν πήγαινα γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ακρόαση. Και εγώ δεν μπορώ σε αυτά, ντρέπομαι, ακόμα δεν πηγαίνω. Και με πείσαν, πήγα 4-5 ούζα ένα μεσημέρι και πήγα. Και εκεί του έπαιξα το Πίνο και Μεθό, όπως το παίζω εγώ. Και τρελάθηκε με το Πίνο και Μεθό. Και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και με έβγαλε μέσα στη τηλεόραση, το έβαλε στο δίσκο, γιατί η συνεργασία με τον Μόσχο ήταν ένα σταθμό. Και μετά είναι με την Μπέλου στο ρεπορτάζ, με τον Κοντογιάννη στο ρεπορτάζ. Έκτοτε έχω συνεργαστεί με τον Τάκη τον Πίνη, έχω συνεργαστεί με όλου σχεδόν. Τώρα δεν έχει νόημα να λε. Τι θα ακούσουμε. Μαζί σου ξεμυαλίστηκα. Αμάν. Μανώλης Χιώτης. Αγαπημένος. Αυτό το τραγούδι χόρεψε η γυναίκα μου στο γάμο. Αλήθεια. Μας. Δεν τα βγάζεις όλα στις φορές. Μας έρχεται από το 1943. Σου το αφιέρωσε ή τι το αφιέρωσες.
Γιατί της αρέσει ο Μανώλης Χιώτης, ξέρω εγώ. Σου το αφιέρωσε ή της το αφιέρωσε. Μου το αφιέρωσε. Γι' αυτό χόρεψε, ναι. Νομίζω ότι δεν ήξερες και θα έλεγα ότι δεν μιλάγατε τότε. Αντιστράφηκαν οι όροι. Μετά από τόσες δεκαετίες αντιστράφηκαν οι όροι. Καιρός ήταν. Οι γυναίκες στο πάνω χέρι του. Πάντα το είχαν, αλλά δεν φαινόταν τόσο. Και εγώ χόρεψα τα βάσανα μέσα στη ζωή που είχε χορέψει η θεία μας. Τότε στο γάμο μας, γάμο της τότε. Πολλούς γάμους. Ας ακούσουμε γάμι, και λίγο. Πάμε λίγο, ναι, πάμε. Ο Χιώτης έχει γράψει πολύ ωραία ρεμπέτικα τραγούδια πριν να γίνει πολύ γνωστός. Στη μέση θα ραγίσει. Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχθηκα, το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.
γλυκό χάραμα που και λαϊδού τα ειδόνια άνοιξε το παράθυρο και δείξε μου συμπόνια. Είναι βαρύς ο πόνος μου απ' την καρδιά μου. Άκουσε το τραγούδι μου και τη γλυκιά παιδιά μου. Τον ύπνο το βαρύ ήρθα να σε ξυπνήσω. Λίγες στιγμές που ζήσαμε ξανά να σου θυμίσω. Μέσα στο γλυκό χαράμα λαϊδού τα ειδόνια άκρισω όταν σκέφτομαι πως πέρασαν τα χρόνια. Μέσα στο γλυκό χαράμα και λαϊδού τα ειδόνια όταν σκέφτομαι πως πέρασαν τα χρόνια. Περνάνε τα άτιμα, περνάνε. Πες μου κάτι να ξεχαστώ, σε παρακαλώ. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Κάτι να ξεχαστώ θέλω. Θα κλαις, θα πειράγεις.
μετάνιωσης μια βραδιά. Κι αν θέλησες πίσω να Τι ωραία. Πολλά μπράβο, πολλά μπράβο. Να πούμε, συνήθως θα σας χωρίσω τρανιό. Με τα δύο μπουζούκια εκεί θα σας χωρίσω τρανιό. Τι είναι αυτά. Να μας πείτε και εμάς τι λέγατε. Άστο, άλλη φορά. Συνήθως όταν ακούμε ρεμπέτικο, ρεμπέτες, σκεφτόμαστε κάτι σκληρό, αλλά βλέπουμε τι μπαλάντες, τι μελωδικά πράγματα, τι γλυκά πράγματα έχουν γράψει και αυτοί οι άνθρωποι και πόσο υπολογίζαν την αγάπη. Περνάει ακόμα αυτή η κατασυκοφάντηση του ρεμπέτικου ακόμα και σε εσάς τα νέα παιδιά. Καλά, ναι, για τα παιδιά μιλάτε. Εγώ, εντάξει. Τα παιδιά είναι ευαίσθητα, τα βλέπεις. Βγαίνουν στη σύνταξη. Και χαμογελάνε. Ωραία, καθαρά και αγνά. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάτι πολύ προσωπικό. Θα κλέψω κάτι, επειδή ξέρω πως η Νάντια τραγουδάει τα πάντα. Τα πάντα. Θέλω να ακούσω μια φορά live, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μπορείς να μου κάνεις αυτή τη χάρη. Ο ήλιος σε βασίλεψε. Τι? Σε παρακαλώ, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ε, το έχουμε. Και ακαπέλα, δεν με νοιάζει. Θα μου την κάνεις αυτή τη χάρη. Το... Ο ήλιος σε βασιλέψε. Α, αυτό τον ήλιο. Μοιάζει. Αφού λες και τέτοια γεωφυλαγίτικα, λες και τα πάντα, λες, κάνουμε αυτή τη χάρη, τη ζητάω, άμυρος. Να το για δώσε ένα ρε μινόρ, λίγο θα πω, λίγο. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ο ήλιος σε βασίλεψε, η μέρα σκοτεινιάζει και το δικό σου πρόσωπο σαν το φεγγάρι μοιάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόπο, ίδρωσα εγώ, λες και το τραγουδούσα εγώ, παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Στη Θεσσαλονίκη έχω μια παλιά μου φίλενα.
αγόρτο μου παλιό.
σ' αντέξω δεν μπορώ. Μες στα χέρια σου να γίνομαι σκουπίδι. Στο έχω πει από καιρό, να σ' αντέξω δεν μπορώ. Μες στα χέρια σου να γίνομαι σκουπίδι. Στα κέντρα και στα μπαρ να με τρακάρεις. Τώρα κάνεις το βαρύ, μα θα ψάχνεις με κερί. Μες στα κέντρα και στα μπαρ να με τρακάρεις. Σκέρτσο σου το μαγικό.
μωρή μου όταν με φυλάς. Ξεχνώ κάθε μαράση, μικρή μου όταν με φυλάς. Ξεχνώ κάθε μαράση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το ερωτικό ταξίδι που μας πήγατε. Ακούσαμε υπέροχα πράγματα, υπέροχες μπαλάντες. Μπαμπή. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας συγχαρούμε για την εκπομπή που κάνετε. Είναι από τις λίγες εκπομπές που γίνονται για το ρεμπέτικο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους σας να εντρυφήσετε και πιο βαθιά. Το ρεμπέτικο είναι σπουδαίο είδος. Είναι γένος, όπως λέει ο Κουνάδης, με πολλά είδη. Μάλιστα. Και έχει επηρεάσει όλη την μετέπειτα λαϊκή και έντεχνη σε εισαγωγικά λαϊκή μουσική της χώρας μας. Τέλεια. Νάντια. Όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί πραγματικά έχουν εμπνευστεί τις δημιουργίες τους, την έμπνευσή τους. Δηλαδή έχουν πάρει πράγματα από το ρεμπέτικο τραγούδι και φαίνεται αυτό στα τραγούδια τους, σε πολλά τραγούδια. Είναι ζωντανό και υπάρχει ευχαριστούμε ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Κώστα. Να είσαι καλά. Γιατί απαγορεύτηκε το κύριο Κώστα. Τα λέμε και αυτά. Ο Μπάμπης το απαγορεύει. Ο Μπάμπης, εγώ να λέω κύριε, μήπως έκανα κάτι που δεν είναι. Το απαγορεύει να λες κύριε. Α, απαγορεύει, εντάξει. Για μένα τον Κώστα, κάτω από ειδικές συνθήκες, το λέω συνεχώς κύριε Κώστα. Α, να τα μας. Εντάξει, είπαμε. Κάποιοι είμαστε φοιτητές ακόμη. Δεν κατάλαβα. Ξυνταράκια, εμείς εδώ σταθερά. Yes. Δεν φεύγουμε. Yes, yes. Αγάπη, αγάπη. Να χαιρετήσουμε. Ραντεβού στα τρόπαια. Και στα τρόπαια. Στα τρόπαια, ναι. Και από εδώ και πέρα το τραγούδι, αυτό το λέω κι εγώ. Έτσι. Το Βολολάρι σε καρδίσα, θα λέμε τα τρόπαια μέσα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα έρθω, το υπόσχομαι. Θα το ξαναγήσουμε. Αμέ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Με τι κλείνουμε. Θα κλείσουμε με ένα αριστούργημα του Βασίλη Τσάνη, προπολεμικό. Με έναν πικρό αναστεναγμό είναι ο τίτλος. Ο κόσμος το ξέρει, ό,τι και από δεν σε ξεχνώ.
Ευχαριστούμε. Εμείς. Ευχαριστούμε.